Έχουμε ένα μάτς το οποίο έμενε να μείνει και θρυλικό, φτιάχνοντας τον ήρωα του Τάμπερε, τον Νίκο τον Πεντζαρόπουλο. Ο Νίκος ο Πεντζαρόπουλος ήταν ένας καταπληκτικός θεματοφύλακας. Είχα την τύχη να τον δω. Πρόλαβα πιτσιρικάς εγώ τότε να τον δω. Είχε φοβερά προσόντα. Ήταν θεματοφύλακας αυτός και μετά ο Κώστας ο Καραπατής που είχαν αρχίσει να παίζουν και έξω από τα δοκάρια. Ξεκινήσαμε η Ολυμπιακή ομάδα από την Αθήνα με πολλούς σταθμούς, γυρίζοντας όλη την Ευρώπη τότε γιατί δεν περνάγαμε. Με το τρένο πήγαινε. Όχι, αεροπορικός. Και φτάσαμε στο Ελτσίσκι. Από το Ελτσίσκι ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Τάμπερε που ήταν ο πολισμός, εκεί είχε γίνει η κλήρωση για να παίξετε εσείς. Με τη Δανία, έτσι. Με τη Δανία. Στη Δανία παίζανε τότε και δύο αδελφοί οι οποίοι παίζανε στην Αντεναπατώνη στην Γιουβέντους, η αδελφή Χάνσεν. Ο ένας μέσα αριστερά, ο ένας συντερφό και ο άλλος μέσα δεξιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στα μέτρα των Δανών, γιατί παίζανε κοντά στη χώρα τους, στις σκανδιναβικές χώρες. Κλιματολογικές συνθήκες, στους ευνοούς. Κλιματολογικές συνθήκες κτλ. Και προπάντων και το χορτάρι που αυτούς τους ευνοούς παρακολουθούν. Εμείς είχαμε τότε όλο ξηρό, παίζαμε σε ξηρά γήπεδα. Το παιχνίδι, όλη η ομάδα μας, αλλά δεν μπορώ να πω. Αλλά οπωσδήποτε ήταν ανώτερη και εκείνη την ημέρα έκανα το καλύτερο παιχνίδι, μπορώ να πω, της καριέρας, της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Δανία, Πεντζαρόπουλος 2-1 είχε γραφτεί, μου φαίνεται. Μάλλον κάτι τέτοιο είχε γραφτεί. Για πέστε μας, τι αποκλούσεις κάνατε εκεί. Πιάστε κανένα πέναλτι, νομίζω πέναλτι δεν υπήρχε. Πέναλτι δεν υπήρχε, αλλά σουτ από κοντά, από μακριά, τραβέρσες, σέντρες, όλα βρισκόμαστε σε μια διαρκή κίνηση, μπορώ να πω, σε όλο το παιχνίδι και θυμάμαι ότι είχα κουραστεί πάρα πολύ. Στη συνέχεια μου φαίνεται σας ζήτησαν οι Ιταλοί και πήγατε και στο Μιλάνο, δεν κάνω λάθος. Στο παιχνίδι αυτό ήταν παρόν και ο κύριος Φωνή, ο προπονητής Σίδερ, γιατί την άλλη μέρα έπαιζε Ιταλία-Αμερική. Και με πλησίασε και συζητάγαμε εκεί πέρα, σε μια γλώσσα λίγα αγγλέζικα, λίγα παντομίμης. Διεθνή γλώσσα, ναι. Εσπεράδο, ας πούμε. Και μου πρότεινε να πάω να τον δω στο Μιλάνο. Πραγματικά, έφυγα, πήγα και τον είδα στο Μιλάνο, με κράτησε στην Ίντερ 7 μήνες περίπου, έκανα όλες τις προπονήσεις Ίντερ, έκανα μερικά θετικά παιχνίδια στην Ίντερ, στο Μιλάνο, και αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε η μεταγραφή από εδώ πέρα. Βάσει τον κανονισμό της FIFA έπρεπε να πάρω μεταγραφή. Αυτές τις 7 μήνες εδώ πέρα τι έγινε μεταξύ, σας είχαν χάσει. Εδώ με είχαν χάσει, υπήρχε μια αλληλογραφία μικρή μεταξύ συλλόγου και μου, μήπως και μπορώ να πάρω τη μεταγραφή μου. Δυστυχώς δεν υπήρχε μεταγραφή. Μάλλον απευθείαν τον πρόεδρο, τον κύριο Καραμπάτη, τον συγχωρημένο τον κύριο Καραμπάτη, απευθείαν σε επαφή. Δεν υπήρχε πεδίο ελευθερία μεταγραφή. Και... Πάντως οι Ιταλοί σα θέλανε, αυτό είναι γεγονό. Θέλει με θέλανε, ναι. Θα μπορούσε, αυτή είναι η βασική ερώτηση, πάντα ναι. Γίνεται εκ των υστέρων και πάντα υπάρχει υποθετική απάντηση. Έτσι. Θα μπορούσε να διακριθεί και να ανοίξει την πόρτα πιθανώς και για άλλους 40 χρόνια πριν το νόμο Μποσμάν. Και ο Φόνη και οι άλλοι παράγοντες της Ίντερ δεν ήταν ακούτοι άνθρωποι. Τον είχαν στα αυτά, τον πληρώνανε, τον ντύνανε, τον χτενίζανε, τον ταΐζανε. Και δεν βάζεις εύκολα εκείνη την εποχή ένα τερματοφύλακα να σου παίξει αντίον της Μπρέσσα. Φιλικά, εγώ δεν σου λέω. Φιλικά. Και να, αφού τον έχεις δει στα φιλικά με τη δική σου μανταλιτέ, με την ιταλική κουλτούρα που υπήρχε τότε στο ποδόσφαιρο και επιμένεις να τον πάρεις. Συμπερασματικά πάω